Τώρα, την έκδοση ερμηνευτικών εγκυκλίων που θα διευκολύνουν την υπαγωγή των επαγγελματικών εγκαταστάσεων στην ρύθμιση των αυθαιρέτων, ζητάμε αναφορά της προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, η βουλευτής Εύρου του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Ελένη Τσιαούση, η οποία είναι μαζί μας και θα μας πει πολλά περισσότερα για αυτή την προσπάθεια που γίνεται. Κυρία Τσιαούση, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Και Βασκάκη. Ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας. Λοιπόν, για πείτε μας τώρα, τι γίνεται με αυτή την υπόθεση με την ρύθμιση για τα αυθαίρετα. Υπάρχει ένας νόμος, ο 4014 του 2011, που έχει να κάνει με την τακτοποίηση των αυθαιρέτων, η οποία πήρε και παράταση μέχρι τέλος Ιουνίου. Σε αυτόν τον νόμο έγιναν υπήρχαν κάποιες παραλήψεις, οι οποίες τώρα προκύπτουν μέσα από την εφαρμογή του, γιατί από στοιχεία φαίνεται ότι μόνο το 3% από τις αιτήσεις για ρύθμιση αυθαιρέτων αφορούν σε επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Τέθηκε σε μένα από επαγγελματικό φορέα. Το ζήτημα είναι ότι υπάρχουν ίδιοι συντελεστές σε είδος παράβασης. Δηλαδή, για 100 τετραγωνικά μέτρα αυθαίρετη δόμηση σε μια κατοικία που είναι ένα ολόκληρο σπίτι, είναι το ίδιο το πρόστιμο για 100 τετραγωνικά αυθαίρετη δόμηση σε ένα βιομηχανικό κτίριο, που αυτό όμως μπορεί να είναι το 5 ή αντί και το 20% ενός βιομηχανικού κτηρίου. Αναλογικά λοιπόν τα ποσοστά είναι έτσι, δεν συμβαδίζουν, και ειδικά σε αυτές τις συνθήκες της κρίσης που υποτίθεται ότι πάμε να ενισχύσουμε, πρέπει να ενισχύσουμε τις επιχειρήσεις, τις λίγες βιομηχανίες που έχουμε και βιοτεχνίες, θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο ούτως ώστε να αρθούν αυτές οι αδικίες με κάποια θεσμοθέτηση νέων, αν θέλετε, κατηγοριών ή υποκατηγοριών, που να ελαφρύνουν και ταυτόχρονα να αυξάνουν και τις δόσεις. Να σκεφτούμε ότι σε τιμές ζώνης κάτω από 1.000 ευρώ το τετραγωνικό υπάρχει και μια προσάξιση 20% πάνω στο πρόστιμο που πληρώνει μια κατοικία. Φυσικά πρέπει να πούμε, κυρία Τσιαούση, όπως και εσείς πολύ σωστά επισημαίνετε με τη συγκεκριμένη σας αναφορά προς την Βουλή και στον Υπουργό Περιβάλλοντος, ότι πρόκειται για έναν νόμο πραγματικά ιδιαίτερα ωφέλιμο, είναι πρακτικός και καινοτόμος, αρκεί να εφαρμοστεί βέβαια. Ο νόμος εφαρμόζεται, υπάρχουν πάρα πολλές αιτήσεις. Είναι ένας νόμος που αντιμετωπίζει την αλήθεια κατάματα, γιατί όλοι ξέραμε τι γινόταν μέχρι τώρα με τις αυθαίρετες κατοικίες και ότι δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να γκρεμίσουν καμία. Τέτοια πολιτική βούληση δεν υπήρξε ποτέ από κανέναν και ούτε πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει. Άρα λοιπόν έρχεται και ρυθμίζει και, αν θέλετε, βγάζει από την ανασφάλεια πάρα πολλούς δικαιούχους. Αυτό το ίδιο θα πρέπει να κάνει και στις επιχειρήσεις, γιατί είπαμε ότι θα πρέπει να στηριχτούν τώρα. Να σκεφτούμε και ότι το 2009 αποκτήσαμε ειδικό χωροταξικό για την βιομηχανία. Ως εκ τούτου, οι μεταποιητικές εταιρείες, οι βιοτεχνίες, οι βιομηχανίες είχαν διέξοδο μόνο σε εκτός σχεδίου δόμηση. Είπατε λοιπόν, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι μέχρι τις 30 Ιουνίου έχει δοθεί παράταση. Μπράβο, ωραία. Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών στο... Άρα έχει περιθώριο και το Υπουργείο να κάνει τις διορθώσεις. Μάλιστα. Έστω και τώρα. Για να δούμε τι θα γίνει, γιατί πράγματι, αν τελικά ξεμπλοκαριστεί το συγκεκριμένο ζήτημα, θα διευκολυθούν πάρα πολύ ενδιαφερόμενοι και θα λυθεί έτσι και ένα θέμα το οποίο ταλανίζει αρκετούς. Τώρα, πριν πάμε στο άλλο θέμα που θέλω να μιλήσουμε σε σχέση με το συλλαλητήριο που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, και αναφέρομαι στο συλλαλητήριο κατά του χρυσού, θέλω ένα σύντομο σχόλιο για το ρεπορτάζ που είδαμε πριν από λίγο και αναφέρομαι στον κύριο Παπαδημούλη, ο οποίος επισκέφτηκε την περιοχή και μίλησε για την αξιοποίηση της δυτικής χερσαίας ζώνης του λιμανιού. Ένα θέμα με το οποίο και εσείς, κυρία Τσιαούση, έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ έτσι κι αλλιώς. Έχετε κάνει και τις ανάλογες συναντήσεις με τους αρμόδιους υπουργούς. Είπε ο κύριος λοιπόν Παπαδημούλης ότι θα ζητήσει από τους τοπικούς βουλευτές από κοινού να συστρατευτείτε, προκειμένου τελικά να αξιοποιηθεί η δυτική χερσαία ζώνη του λιμανιού και να μην περάσει σε καμία περίπτωση στους ιδιώτες. Για να σας ακούσω. Αυτό το έχουμε πει ευθύς εξ αρχής και έχει ξεκινήσει ένας αγώνας εδώ και πολύ καιρό, να πείσουμε και τον οργανισμό Λιμένος ότι είναι κάτι που μπορεί να γίνει από τη στιγμή που το επιτρέπει νομοθεσία, ότι η χερσαία ζώνη μπορεί να παραχωρηθεί μέσα από ένα πρωτόκολλο συνεργασίας στον Δήμο για αξιοποίηση. Θεωρώ ότι είναι κάτι που θα πρέπει να το παλέψουμε όλοι μαζί πραγματικά, ούτως ώστε να μείνει αυτή η περιοχή στην
πόλη, στους Αλεξανδρουπολίτες και στους επισκέπτες. Διαφορετικά, μέσα από το ταμείο αυτό που έχει δημιουργηθεί και έχει πάρει την περιουσία, αν θέλετε, και το λιμάνι το δικό μας μαζί με άλλα 11 λιμάνια της Ελλάδας, εάν δοθεί σε κάποιον στρατηγικό επενδυτή με παραχώρηση, σημαίνει ότι παίρνει και όλη την πρίκα του μαζί. Έτσι λοιπόν τώρα, πριν φτάσουμε σε εκείνο το σημείο και πριν ολοκληρωθεί και η μελέτη της Morgan Stanley και έχει πιο συγκεκριμένα πράγματα να πει, τώρα είναι η ευκαιρία, ακόμη αν χρειάζεται να πάμε και σε νομοθετική ρύθμιση για να πάμε πολύ πιο γρήγορα, να το διεκδικήσουμε αυτό όλοι μαζί. Μάλιστα, το θεωρώ αυτονόητο και είναι κάτι που συμφωνούμε όλοι. Να δούμε τι θα γίνει και με το συγκεκριμένο ζήτημα, γιατί κυρία Τσιόση, ξέρετε πολύ καλά ότι σκοντάφτει. Υπάρχει ένα ζητηματάκι μεταξύ του Όλα και του Δήμου Αλεξανδρούπολη σε σχέση με το πρωτόκολλο συνεργασίας. Να δούμε τελικά πώς θα κυλήσει. Και ο Όλα έχει μία διοίκηση η οποία προσπαθεί να κάνει καλά τη δουλειά της και να είναι συνεπής απέναντι στις υποχρεώσεις που ανέλαβε οριζόμενη από την πολιτεία. Όμως η χρυσή τομή υπάρχει και η κοινή συνισταμένη υπάρχει. Και αυτό που θέλουμε όλοι, επειδή και στη διοίκηση του Όλα είναι Αλεξανδρουπολίτες, είναι ευρύτες, θεωρώ ότι θα υπάρχει η καλή θέληση για να τη βρούμε αυτή τη χρυσή τομή. Μάλιστα. Να έρθουμε τώρα και στο άλλο θέμα των ημερών που έχει να κάνει με τον χρυσό. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, κυρία Τσιαούση, ότι πριν από λίγες ημέρες εγκρίθηκε η προμελέτη για την κατασκευή και λειτουργία των χρυσορυχείων στο πέραμα του Εύρου, η προμελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων εννοώ, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Και θα ήθελα ένα σχόλιο σας για το συγκεκριμένο ζήτημα, εάν το συνδυάσουμε και με τα μεγάλα ποσοστά ανεργίας που δυστυχώς πλήττουν και την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, αλλά και την περιοχή του Εύρου, ειδικότερα και της Ροδόπης. Θέλω ένα σχόλιο επί τούτου. Είναι γεγονός ότι οι συνθήκες κρίσης που βιώνουμε μας αναγκάζουν να λειτουργήσουμε με τελείως διαφορετικές λογικές από ό,τι στο παρελθόν. Έγινε και πριν από 3 μήνες είχε γίνει ενημερωτική συνάντηση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, όπου η υπηρεσία ήρθε και μας ενημέρωσε για την πορεία του ελέγχου της προκαταρτικής μελέτης. Βγήκε η έγκριση. Τώρα υποχρεωτικά θα πάει σε διάλογο η κατάθεση της κανονικής μελέτης της οριστικής και υποχρεούται η πολιτεία να πάει σε διάλογο μέσα από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Έχουμε μια κοινωνία που έτσι όπως εκφράζεται από τα θεσμικά της όργανα είναι αντίθετη με αυτή την επένδυση. Θεωρώ ότι θα πρέπει όλοι να σκεφτούμε πάρα πολύ σοβαρά και πρώτα απ' όλα το Υπουργείο μπορεί να λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους φυσικά και με τα στοιχεία που δίνει η εταιρεία, πρέπει όμως να πείσει και την τοπική κοινωνία. Και αν δεν κάνω λάθος, κυρία Τσιαούση, σε αυτή τη συνάντηση που και εσείς είπατε πριν από λίγο, που έγινε πριν από λίγο χρονικό διάστημα στο Υπουργείο, ήσασταν εκεί, παρούσα, βεβαίως ήταν και όλοι οι υπόλοιποι βουλευτές έτσι, του νομού. Βεβαίως απουσίαζαν άλλοι θεσμικοί παράγοντες, όπως ο κύριος Γιαννακίδης, ο Περιφερειάρχης, ο Δήμαρχος της Αλεξανδρούπολης, ο κύριος Λαμπάκης, ενδεχομένως και κάποιοι άλλοι που θα έπρεπε να ήταν παρόντες, δεν ήταν. Τώρα δεν ξέρω, η πολιτική διαχείριση του θέματος θεωρείτε πως γίνεται σωστά, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση? Εξαρτάται ποιος είναι ο στόχος για να πούμε αν είναι καλή και από ποια πλευρά το βλέπεις. Εγώ επαναλαμβάνω. Έλειπαν πάντως από μια συνάντηση η οποία υποθέτω πως ήταν πολύ σημαντική. Θα ακούστηκαν και θα υπόθηκαν πράγματα ενδιαφέροντα. Υπόθηκαν πολλά ενδιαφέροντα πράγματα και είναι αλήθεια ότι μέσα από τον διάλογο διαμορφώνεις μια πιο αντικειμενική άποψη και ξεφεύγεις από το δογματισμό. Όμως υποχρεωτικά θα έρθει η μελέτη στο Περιφερειακό Συμβούλιο και θα συζητηθεί εκεί από όλους, σε ένα διευρυμένο Περιφερειακό Συμβούλιο, αυτό το υποχρόνιο νόμος, έτσι. Και εκεί επάνω θα συζητήσουμε και θα δούμε αν το Υπουργείο μπορέσει να πείσει τους φορείς όλους. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Τσιαούση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά για τα όσα μας είπατε. Εμείς, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό να κάνουμε μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε.